Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαγειρικό επεισόδιο. Σήμερα θα σας δείξω κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Θα δείξω μία συνταγή, η οποία μπορείτε να τις κάνετε, να την απολαύσετε μαζί με παρέα, με φίλους. Μπορείτε να την απολαύσετε σε μία ρομαντική στιγμή με το σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας. Επίσης, μπορείτε να εντυπωσιάσετε σε μία ιδιαίτερη περίσταση. Απομακρύνετε τα παιδιά από την κουζίνα, γιατί αυτή η συνταγή απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Ανεστίνο, θα βάλεις κάτι να πιούμε? Ορίστε το ποτάκι σας. Έφτασε. Βοτούλα για ζέστα. Γεια μας. Γεια μας. Θα βάλουμε και λίγη βότκα ακόμα. Προς το τέλος θα ξεροσφύρει. Άντε, γεια μας. Ξανά γεια μας. Στο τέλος θα σουρώσουμε, θα μεθύσουμε. Ωραία η βότκα τελικά. Πολύ ωραία, αλλά ξέρεις κάτι. Σαν να έχω πεινάσει λιγάκι. Δεν φτιάχνεις κάτι να φάμε? Τι λες, σκέτο βότκα γίνεται? Τώρα που το λες, καλή ιδέα. Ξέρω μια συνταγή που συνδυάζει και τα δύο. Πάμε να την κάνουμε στην κουζίνα. Εννοείται. Φύγαμε. Περιμένω με ανυπομονησία. Πάμε για μεθυσμένα κοχύλια. Φύγαμε. Ακολουθήστε με στην κουζίνα. Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε απλά υλικά. Σκόρδο ψιλοκομμένο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ντοματίνια σε τσαμπί ψιλοκομμένα, λίγο πελτέ ντομάτας, ελαιόλαδο, αλάτι, κρέμα γάλακτος, τσίλι, λίγο κομμάτι, κάποια κομμάτια βούτυρο και φυσικά την αγαπημένη μας βότκα. Βασικό συστατικό της συνταγής. Στο τέλος δεν θα φάτε απλά, θα φάτε και θα πιείτε μαζί και ό,τι προκύψει. Λοιπόν, ψήλο κόβουμε το σκορδάκι μας. Ψήλο κόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Ντομάτα τσαμπί. Θέλουμε ψήλο κομμένη. Σε ένα μπολάκι. Και είστε έτοιμοι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε νερό με λίγο αλάτι, 2 pinches of salt και μόλις αρχίζει να κοχλάζει συμπληρώνετε τα κοχυλάκια σας. Κοχυλάκια, έτσι, κοχύλια που έχετε μαζέψει από την παραλία. Κατευθείαν στο κατσαρόλι σας. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα τηγάνι, ρίχνουμε 2 βουτυράκια, συμπληρώνουμε ελαιόλαδο, ρίχνουμε αλάτι, 2 pinches of salt, ρίχνουμε πιπέρι,
Βάζουμε τα ντοματίνια μας ψιλοκομμένα. Τώρα ρίχνουμε πιπέρι, βάζουμε λίγο τσίλι. Βάζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Βάζουμε το σκορδάκι μας. Μια κουταλιά πελτέ. Και φυσικά Shake it to the left, shake it to the right. Και φυσικά την αγαπημένη μας βότκα. Cocktail, cocktail. Χαμηλώνουμε λίγο τη θερμοκρασία. Συμπληρώνουμε λίγο νεράκι από τα κοχύλια μας. Βάζουμε κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα, τα κοχυλάκια μας είναι έτοιμα. Παίρνουμε σουρωτήρι, τα σουρώνουμε και όπως είναι θα πετάμε μέσα στο τηγάνι μας. Ανακατεύουμε. Περιμένουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί η βότκα και είμαστε βουαλά έτοιμοι για σερβίρισμα. Καθαρίζουμε λίγο τον κακό χαμό που κάναμε με τη βότκα και το κοκτέιλ πάρτι. Έλα λίγο, έλα να δεις εδώ, κοίτα λίγο τα κοχυλάκια μας. Τα ανακατεύουμε τα κοχυλάκια μας. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Πάμε για σερβίρισμα. Κωνσταντίνα, έρχομαι, δεν αργώ, η συνταγή ήταν γρήγορη. Έρχομαι να πάμε και να πιούμε. Πάμε για στήσιμο. Το πιάτο είναι έτοιμο. Βουαλά, συμπληρώνουμε με λίγο βασιλικό ψιλοκομμένο. Βασιλικός. Και το πιάτο είναι έτοιμο. Βουαλά. Κωνσταντίνα, έτοιμο, έτοιμο το φαγητό. Ορίστε, δεν πιστεύω να άργησα. Έτοιμο, και γρήγορο σε 5 λεπτά. Για να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δεν πιστεύω να θέλεις κι άλλη βότκα. Λίγο, λίγο βότκα ακόμα. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Ένα σφινάκι πριν ξεκινήσουμε. Στην υγειά μας. Ξυγνωσία. Στην υγειά σας, παιδιά, να είστε καλά. Much love. Πάμε. Άντε. Λοιπόν, σερβίρουμε. Φαίνεται λαχταριστό πάντως. Φαίνεται λαχταριστό. Τέλειο. Δεν ξέρω στο τέλος του γυρίσματος αν θα έχουμε σουρώσει. Okay. Σουρωμένα κοχυλάκια, λοιπόν. Μεθυσμένα κοχύλια, λοιπόν. Παρακαλώ, κυρία μου, για να δοκιμάστε και πείτε μας τη γνώμη σας στην κάμερα. Ευχαριστώ πολλά. Πραγματικά νομίζω ότι είναι όντως. Νομίζω ότι θέλει λίγο αλάτι, ε. Εμένα που είμαι του αλμυρού θέλω. Πάρα λίγο. Πολύ ωραίο. Έχει δέσει η σάλτσα. Πω πω, και λίγο καυτερό από το τσίλι. Εγώ που είμαι και μακαρονού, τρελαίνομαι. Εγώ που είμαι βοτκάς, ας πιούμε λίγο βότκα. Την υγειά μας.
Μπράβο, ρε Ανεστίνο. Καλό. Τώρα σε χορετευτεί πιο πολύ, να ξέρεις. Άμα στο έκανα αυτό σε πρώτο ραντεβού, θα βγαίναμε και δεύτερο. Και τρίτο και τέταρτο. Λοιπόν, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Είπαμε, τα παιδιά μακριά από το χώρο της κουζίνας, να μην πω καλύτερα μακριά από το χώρο του σπιτιού. Αν με πιάνετε. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Thanks for watching. Subscribe our channel, Ernestino.